Γεια σου αγαπητέ μου θεατάκο. Σήμερα το μενού έχει πάρα πολύ απλά πειραματάκια που μπορείς να πραγματοποιήσεις και εσύ ο ίδιος χωρίς να ανατινάξεις το σπίτι ή τον εαυτό σου. Οι αντιδράσεις που θα κάνω δεν έχουν κανένα τρελό ενδιαφέρον όσον αφορά το θέαμα, ούτε θα εμπλουτίσουν ιδιαίτερα τις γνώσεις σου. Όμως προστίθεται συν ένα βίντεο στο κανάλι και δεν θα χρειαστεί να ανυπομονείς για μήνες μέχρι το επόμενο βίντεο. Αυτό το ποτήρι περιέχει ξύδι. Γεια μας. Δεν με χάλασε ένα σφινάκι βότκα πριν το επόμενο μάθημα. Αυτό το ποτηράκι περιέχει ξύδι. Φυσικά εδώ η μαγιά κόβεται, αφού το πραγματικό ξύδι περιέχει το καρβοξυλικό οξύ CH3CuH ή αλλιώς εθανικό οξύ ή αλλιώς οξικό οξύ. Τα καρβοξυλικά οξέα έχουν έντονη δυσάρεστη οσμή. Το ξύδι έχει περιεκτικότητα μόλις 5% σε CH3CuH. Το υπόλοιπο είναι νερό. Σκέψου πως μυρίζει στην πραγματικότητα το καθαρό 100% CH3CuH. Ως οξύ, το CH3CuH έχει όξινες ιδιότητες, δηλαδή πραγματοποιεί κάποιες κλασικές αντιδράσεις που κάνουν όλα τα οξέα, οργανικά και μη. Τέτοιες είναι η αλλαγή του χρώματος των δικτών. Η εξουδετέρωση από διαλύματα βάσεων, παρουσία δικτών για να καταλάβεις ότι το οξύ αντέδρασε πλήρως. Η αντίδραση με μέταλλα δραστικότερα του υδρογόνου, όπως για παράδειγμα το μαγνήσιο. Από την αντίδραση αυτή παράγονται μπουρμπουλήθρες υδρογόνου. Τέλος, τα καρβοξυλικά οξέα αντιδρούν με ανθρακικά αλάτια. Ανθρακικά αλάτια είναι ουσίες που περιέχουν το ανθρακικό ανιόν CO3-2+. Τα πιο διάσημα ανθρακικά αλάτια είναι η μαγειρική σόδα NaCO3, η σόδα πλυσίματος Na2CO3 και η κυμολία KaCO3. Και τα τρία προηγούμενα πλάνα απεικόνιζαν την ίδια ουσία. Δεν ήθελα να ανοίξω τα σφραγισμένα δοχεία από τις άλλες. Αυτή την τελευταία αντίδραση σπάνιας ομορφιάς θα πραγματοποιήσει με κίνδυνο τη ζωή της ποιος άλλος, η Χριστίνα φυσικά. Σε αυτή την κανάτα η Χριστίνα ρίχνει μαγειρική σόδα, NaCO3, την οποία θα χρησιμοποιήσει η μάνα μου για να φτιάξει ένα γαμάτο κέικ σοκολάτας. Σε αυτή την κανάτα η Χριστίνα θα ρίξει μαγειρική σόδα για να την αντιδράσει με το CH3CuH που περιέχεται στο ξύδι. Από την ανάμιξη του NaCO3 και του CH3CuH παράγεται το αέριο διοξίδιο του άνθρακα CO2, γι' αυτό βλέπεις τα ζουμιά να αφρίζουν. Το CO2 έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από τον αέρα και έτσι παραμένει μέσα στην κανάτα αφού είναι πιο βαρύ από αυτόν. Το CO2 είναι προϊόν καύσης, άρα δεν καίγεται, γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποιείται στους πυροσβεστήρες για την κατάσβεση πυρκαγιάς. Για ακόμη μια φορά έφτασε στο τέλος του ίσως το πιο ενδιαφέρον βίντεο της Smart Chemistry μέχρι τώρα. Το NaCO3 έκανε καλά τη δουλίτσα του και μας αντάμυψε μετά το κουραστικό και επικίνδυνο πείραμα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Χημεία, αλητεία και αξιοπρέπεια.